Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα και σε εσάς και στις ακροάτρες και στους ακροατές σας. Έχουμε θα πάω πρώτα λίγο στα γρήγορα στην εκκρεμότητα που έχουμε αφήσει την Παρασκευή, την συζήτηση που είχαμε κάνει και με τον συνάδελφό σου, τον γιατρό, τον κύριο Ροηλίδη, για το θέμα των εμβολίων. Εξαντλήσαμε λίγο το επιστημονικό νομίζω, αλλά θέλω τη δική σας την άποψη σε ένα πολιτικό σκέλος του ζητήματος που αφορά την υποχρεωτικότητα που λέμε. Υπάρχει μια συζήτηση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τι θέση παίρνει σε αυτό το κομμάτι, με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετές χώρες στο εξωτερικό που έχουν επιβάλει ως υποχρεωτικούς εμβολιασμούς επί ποινή κύρωσης, ας πούμε, την μη αποδοχή του παιδιού στο σύστημα εκπαίδευσης? Και στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Σε τι βαθμό? Και στην Ελλάδα τα παιδιά πρέπει να, για να πάνε στο σχολείο, να έχουν χαρτί ότι έχουν εμβολιαστεί, είναι σωστό και πρέπει να επιμείνουμε. Εφαρμόζεται όμως? Τώρα αν ένας νόμος εφαρμόζεται, ναι, εφαρμόζεται. Αλλά μπορεί κάποιος, ας πούμε, να προσπαθεί να τον αποφύγει. Mm-hmm. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να αποφεύγουμε τους εμβολιασμούς. Αντιθέτως, πρέπει να τους αγκαλιάσουμε, διότι και ως ελληνική κοινωνία έχουμε πολλές δεκαετίες που έχουμε απαλλαγή από μάστιγες. Και βέβαια αυτό είναι και η ποινή της επιτυχία των εμβολίων, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Γιατί ξέρετε, όταν οι άνθρωποι που πάσχαν από πολιομιελίτιδα, είτε πέθαιναν είτε είχαν τα σημάδια της και τα βλέπαμε, ναι, γύρω μας, στη γειτονιά μας και στους συγγενείς μας, τότε τρέχαμε να εμβολιαστούμε. Τώρα που δεν το βλέπουμε αυτό, νομίζουμε ότι ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται. Αλλά υφίσταται ωραιότατα και μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κατά συνέπεια, ναι, οι εμβολιασμοί πρέπει να είναι υποχρεωτικοί και πρέπει να είναι και διαρκείς. Δηλαδή πρέπει να είναι διαρκείς και πρέπει να είναι και να καλύπτουν όλο το πληθυσμό. Διότι εδώ δεν είναι θέμα ότι εμβολιαζόμαστε μόνο για να καλύψουμε τον εαυτό μας, εμβολιαζόμαστε για να καλύψουμε και τον άνθρωπο ο οποίος για οποιουσδήποτε λόγους υγείας, ιατρικούς, δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Ή εμβολιάζεται αλλά δεν έχει την αντίδραση ο οργανισμός του που θα έπρεπε να έχει. Ναι, στην ανάπτυξη των σωμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Αν είναι εμβολιασμένη όλη η κοινότητα όμως, οι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν γιατί πάσχουν από κάποια σοβαρή νόσο, έχουν κάτι με το ανοσοποιητικό τους κτλ., αυτοί οι άνθρωποι είναι προστατευμένοι. Αν οι υπόλοιποι δεν εμβολιαζόμαστε, τότε δεν είναι προστατευμένοι ούτε αυτοί, οι οποίοι θα είναι και τα πρώτα θύματα βέβαια. Το λεγόμενο αντιεμβολιαστικό κίνημα πόσο δυσκολεύει τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το αντιεμβολιαστικό κίνημα προφανώς είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας παγκόσμιας ανοησίας. Είναι ανεύθυνο τελείως, δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά επιστημονική έτσι που να το στηρίζει αυτό από πίσω. Δεν υπάρχει επιστήμονας να βγει μπροστά σε επιστήμονας και να το πει. Αλλά όταν ξέρετε τα διασπείρονται οι φήμες δεξιά και αριστερά, δυστυχώς υπάρχει. Τώρα από εκεί και μετά θα πρέπει να το καταλάβουμε και ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μειώσουμε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να το αντιληφθούμε, γιατί άλλο είναι άκουσα, είδα, διάβασα, έτσι, νομίζω, μου είπανε, και άλλο είναι να έχετε απέναντί σας το γιατρό σας και σας λέει πρέπει να εμβολιαστείτε όπως εμβολιάστηκα εγώ, όπως εμβολίασα και εγώ τα παιδιά μου. Μάλιστα. Πάμε, κύριε Ξαδάκλη, να δούμε λίγο γενικότερα τώρα θέματα από το χώρο της υγείας. Και πριν πάω, όχι γενικότερα, ειδικότερα μάλλον, πριν πάω στα ειδικότερα όμως, θα ήθελα να μου πείτε έτσι με το χέρι στην καρδιά, τι βαθμό περίπου βάζετε στον Κικίλια αυτούς τους πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης? Εσείς που συνεργάζεστε θεσμικά με το Υπουργείο Υγείας. Ναι, κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία φάση συνεργασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί με το Υπουργείο. Έχουμε συνεργασία. Αυτό οπωσδήποτε δίνει καλό βαθμό, γιατί οι προηγούμενοι, ας πούμε, δεν συνεργαζόντουσαν. Συνεργαζόντουσαν μόνο με όποιον έλεγε ναι σε ό,τι τους λέγανε. Άρα εκεί εδώ παίρνει έναν πολύ καλό βαθμό, διότι υπάρχει η διάθεση συνεργασίας. Συνεργασία. Λέτε. Τα προβλήματα που έχουν παραδοθεί δεν είναι αυτή τη στιγμή σε φάση εξέτασης. Άρα, διότι είναι χρόνια και είναι και πολύπλοκα. Ξέρετε, το 2020
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα αντιμετωπίσει ένα τεράστιο σοκ, γιατί όλα είχαν χρηματοδότηση περιορισμένης χρονικής διάρκειας και το πείραμα των Τόμι ναι. ήταν απολύτως αποτυχημένο, όπως είχαμε προβλέψει όλοι όσοι είχαν μια γνώση του. Άρα είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι περίπου στον αέρα, πηγαίνοντας προς το 2020. Όχι περίπου, είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα. Τα νοσοκομεία μας θα δεχτούν ένα πολύ ισχυρό σοκ επίσης, διότι θα έχουμε πολλές αποχωρήσεις. Τα νοσοκομεία μας έχουμε ένα σύστημα που το έχουμε αλλάξει 3-4 φορές τα τελευταία 35 χρόνια και δεν λέει να αποδώσει. Άρα πρέπει ριζικά να το αναδομήσουμε. Να το ανανεώσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συνεργασία και βρισκόμαστε και είμαστε σε φάση μελέτης. Άρα η ώρα της βαθμολογίας θα έρθει αργότερα. Η ώρα της βαθμολογίας θα έρθει αργότερα. Να πάμε λίγο σε επιμέρους ζητήματα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση περί σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Προκαλεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και από κάποιους πόλους μέσα στο χώρο της υγείας, οργανωμένους πόλους, θεσμικούς. Η θέση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ποια είναι σε αυτό το κομμάτι? Σε τι βαθμό μπορεί να υλοποιηθεί η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία? Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν μιλάμε για δημόσιο και ιδιωτικό, για κρατικό και ιδιωτικό. Διότι και οι ιδιωτικές δομές προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες. Οι συμβεβλημένοι γιατροί, στα γιατρία τους προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες όταν δέχονται ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Σωστό. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στα νεφρολογικά και σε πολλούς άλλους παρόχους υγείας, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί, αλλά παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Άρα, το σωστό είναι να μιλάμε για κρατικό και δημόσιο. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε κάποιο ορατό παράδειγμα στην Ελλάδα τέτοια σύμπραξη για να αναφερθούμε σε αυτό. Και αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι σε μια φάση διερεύνησης, οργανώνει μια ημερίδα έχοντας προσκαλέσει ειδικούς από το εξωτερικό για να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο ακριβείς στο τι εννοούμε γενικώς. Έχουμε μοντέλα αντίστοιχα στο εξωτερικό αυτής της σύμπραξης όπου να πάρουμε παραδείγματα και να ενδεχομένως να κρίνουμε κατά πόσον έχει εφαρμοστεί με επιτυχία ή όχι? Βεβαίως, υπάρχουν τέτοιου είδους συνέργειες που έχουν εφαρμοστεί στην Αγγλία, στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Ισπανία, παντού. Πρέπει όμως να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, στο θέμα αυτό, για να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Γιατί μέχρι τώρα μιλούμε γενικώς και αορίστως, πιστεύω. Και γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτή την ημερίδα. Ο Πανελλήνιος δεν έχει αυτή τη στιγμή μια σαφή θέση. Δεν το αποκλείω ως ιδέα, ναι. όπως το αποκλείουν δογματικά κάποιοι, και δεν καταλαβαίνω γιατί το αποκλείουν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το σύστημά μας για να το κάνουν αυτό. Και αν είναι έτσι, να μας το πούνε ευθαρσώς. Ακούγονται κάτι κουβέντες του τύπου ότι πάμε να θεσμοθετήσουμε το φακελάκι και κάτι τέτοια. Θέλετε να πείτε ότι τόσο καιρό δεν έχουμε και τώρα θα το θεσμοθετήσουμε? Αυτό είναι κάτι τέτοιο ακούγεται. Είναι έτσι τα πράγματα, με συγχωρείτε, αλλά εγώ έχω μια άλλη αντίληψη ελληνικής πραγματικότητας. Έχω μια αντίληψη που έχουν φοβάμαι και οι περισσότεροι συμπολίτες μας, ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει, δεν είναι φαινόμενο ανύπαρκτο. Εκείνο το οποίο πάμε να κάνουμε. Να το θεραπεύσουμε. Είναι να βρούμε τη λύση. Και η λύση, και αν μου επιτρέπετε, η δική μου διάγνωση για το φακελάκι, είναι διότι το σύστημα πολύ απλά δεν επιτρέπει με κανέναν νόμιμο τρόπο στον ασθενή να επιλέξει τον γιατρό του. Αυτό είναι η αχίλλειος πτέρνα του συστήματος και ήταν από την πρώτη μέρα που φτιάχτηκε. Το γιατί φτιάχτηκε είναι μια άλλη κουβέντα. Μάλιστα. Αλλά όλες, ξέρετε, οι έρευνες που έχουν γίνει και οι έρευνες στις οποίες αναφέρομαι είναι οι 7 έρευνες που γίνονται σε αιτήσια βάση από την Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπως και οι έρευνες του κυρίου Σουλιώτη, δείχνουν ότι οι ασθενείς επιθυμούν να διαλέγουν τον γιατρό τους. Όταν λοιπόν έχουμε ασθενείς που επιθυμούν να διαλέγουν τον γιατρό τους και ένα σύστημα που δεν το επιτρέπει, τότε δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε για το γιατί αναπτύσσεται αυτό το φαινόμενο. Το παρασύστημα αυτό το. Ναι. Κάποια αιτία πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι, επειδή η Ελλάδα είναι ένας τόπος. Τι είναι, διεφθαρμένοι γιατροί και διεφθαρμένοι ασθενείς, ταυτοχρόνως? Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι αυτό. Γιατί δεν παρουσιάζεται αλλού αυτό το φαινόμενο? Άρα, για να επανέλθουμε τώρα στις συμπράξεις κρατικού και ιδιωτικού τομέα, σε ό,τι αφορά τον Πανελλήνιο, είμαστε σε μια φάση διερεύνησης. Και είμαστε και σε μια φάση που αναζητούμε γνώση για να έχουμε στη συνέχεια την επίσημη τοποθέτησή μας για το ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της μεθόδου και υπό ποιους όρους θα πρέπει και θα μπορούσε να βελτιώσει το σύστημά μας.
Μάλιστα. Να πάω σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε πολύ έντονα την επικαιρότητα και έρχεται και από το παρελθόν. Μιλάω για την εφαρμογή της εγκυκλίου Χουλιαράκη από την προηγούμενη κυβέρνηση που είχε ληφθεί και αφορά την αποζημίωση για ιατρική αμέλεια ασθενών για ιατρικά λάθη που έγιναν εντός νοσοκομείων από τους γιατρούς, δηλαδή να βαρύνει η αποζημίωση τον ίδιο τον γιατρό και όχι το δημόσιο κατά του οποίου στράφηκε καταρχήν ενδεχομένως κάποια προσφυγή ασθενών για κάποιο ιατρικό λάθος. Είχαμε ένα πρόσφατο περιστατικό στη Λάρισα όπου μια υπόθεση περίπου 15 ή 17 ετών 17 ετών κατέληξε βάσει αυτής της εγκυκλίου να κληθεί ο γιατρός για μια ιατρική αμέλεια που επιδικάστηκε στην πορεία των ετών να καταβάλει μια αποζημίωση ύψους 850.000 ευρώ. Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχει αντίδραση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και θα ήθελα λίγο να μας το αναλύσετε αυτό. Πολλαπλές στρεβλώσεις. Καταρχάς, τα δημόσια, τα κρατικά νοσοκομεία δεν έχουν ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δηλαδή, αν τυχόν γλιστρήσετε στα νερά από το σφουγγάρισμα και πέσετε και σπάσετε το κεφάλι σας, θα σας αποζημιώσει ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου και όχι η ασφάλειά τους. Το δεύτερο είναι ότι το ποσό αυτό, μισό λεπτό για να τα βλέπουμε ένα-ένα. Αυτό είναι έλλειμμα θεσμικό, δηλαδή δεν υπάρχει η λειτουργία, δεν προβλέπεται θεσμικά να γίνει κάτι τέτοιο ή απλά λόγω αμέλειας δεν έχει φροντίσει κάποιος να προχωρήσει στις συμβάσεις. Θεσμικά υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει αυτή η ασφαλιστική κάλυψη. Βεβαίως, αλλά δεν ξέρω τώρα αν είναι το ένα ή το άλλο, αλλά εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε αύριο γλιστρήσει μέσα σε ένα νοσοκομείο επειδή έχει νερά στο πάτωμα και σπάσει το κεφάλι του εκείνη την ώρα, το νοσοκομείο δεν είναι ασφαλισμένο για να τον αποζημιώσει η ασφάλεια, θα τον αποζημιώσει από τον προϋπολογισμό του. Μάλιστα. Τώρα, στη συνέχεια έχουμε το εξής. Το αρχικό πρόστιμο για την περίπτωση αυτή, το οποίο επιδικάστηκε στο νοσοκομείο με τις οικονομικές δυνατότητες του νοσοκομείου, όχι με τις οικονομικές δυνατότητες του γιατρού. Και είχε επιδικαστεί πριν την υπογραφή της εγκυκλίου, νομίζω. Προφανώς είχε επιδικαστεί και ήταν 500.000. Mm-hmm. Το νοσοκομείο πλήρωσε όποτε το βόλεψε με τις προσαυξήσεις των 850. Ναι. Και στη συνέχεια είχαμε την εξέλιξη που έχουμε. Αυτό πώς αντιλαμβάνεστε. Είναι τραγικό. Είναι ότι έρχεται τώρα το νοσοκομείο και διεκδικεί από τον γιατρό τα 850 που πλήρωσε στον ασθενή. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι τραγικό. Πρώτα απ' όλα διότι άλλαξαν οι όροι. Το 2018, μέσα στο 2018 δεν γινόταν αυτό. Αυτό άρχισε να γίνεται τώρα. Δεύτερον, είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να πληρώσει αυτό το ποσό. Γιατρός εσύ, είναι παντελώς αδύνατο. Και καλά, και 500 να ήταν τα αρχικά χωρίς προσαυξήσεις πάλι. Αυτό ακριβώς σας λέω, ότι το δικαστήριο επιδικάζει αποζημιώσεις ανάλογες με την οικονομική δυνατότητα και σε γιατρούς οι οποίους επιδικάστηκαν αποζημιώσεις οποτεδήποτε, τα ποσά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτά. Διότι τα δικαστήρια λαμβάνουν υπόψη τους την οικονομική δυνατότητα αυτού που πρέπει καλείται να αποζημιώσει. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τέτοια ποσά. Το γενικότερο πρόβλημα βεβαίως είναι ότι αυτό θα οδηγήσει σε αμυντική ιατρική. Αμυντική ιατρική σημαίνει μειωμένης ποιότητας υπηρεσίες υγείας για όλους τους ασθενείς. Πώς εφαρμόζεται αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω. Τι πάει να πει ακριβώς. Θα το βλέπει, θα λέει για να έχω εγώ καλυμμένα τα νότα μου σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα ζητάμε πολλαπλάσιες εξετάσεις, θα αποφεύγονται να γίνονται χειρουργία, θα έχουμε μετακινήσεις ασθενών για μια σκολικοειδήτητα, επειδή παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει αξιονικός τομογράφος κάπου να γίνει, να υπάρχει απόλυτη επιβεβαίωση ότι έχουμε, θα μπούμε σε μια... Θα καλούνται οι ασθενείς να υπογράφουν 40 έγγραφα αποποίησης ευθυνών κτλ. Δεν είναι το πρόβλημα το τι θα καλείται να υπογράψει ο ασθενής, είναι το πώς θα λειτουργεί ο γιατρός με φόβο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο γιατρός θα λειτουργεί με φόβο. Και ο γιατρός που θα λειτουργεί με φόβο, πιστέψτε με, δύσκολα θα παράξει καλά αποτελέσματα. Ειδικά στη χειρουργική. Που χρειάζεται να αναλυφθεί και ένα σχετικό ρίσκο. Δεν είναι οι επεμβάσεις χειρουργικές, έχουν πάντα κάποιο ρίσκο. Δεν είναι. Πάρτε ένα χάπι. Και το χάπι έχει πιθανές παρενέργειες πάντα. Προφανώς, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο μείζον θέμα μια χειρουργική παρέμβαση. Η εγκύκλιος Χουλιαράκη όμως πέρασε, εφαρμόστηκε
και νομίζω ότι τώρα την παίρνουμε χαμπάρι. Συνήθως έτσι δεν γίνεται, βγαίνουν όταν βλέπει κανείς. Δηλαδή είναι ένα κατάλοιπο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο για κάποιο λόγο, θα ήθελα να το εξηγήσετε, δεν υπήρξαν αντιδράσεις τότε όμως. Υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρξαν αντιδράσεις τότε, τις οποίες τις παρέγκαμψε, να σας το πω έτσι, ο τότε υπουργός, δηλώνοντας ότι αυτό αφορούσε μόνο περιπτώσεις δόλου, mm-hmm. ενώ στην πραγματικότητα γράφεται δόλος ή αμέλεια, δεν αφορά μόνο δόλο, γιατί βεβαίως αν υπάρχει δόλο, συμφωνούμε και εμείς, έτσι πρέπει να γίνεται. Αν κάποιος δηλαδή ζημιώνει το δολείο στο δημόσιο, το νοσοκομείο δολείο, βεβαίως να το πληρώσει, αλλά όχι η αμέλεια. Η αμέλεια σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα κληθεί τώρα να πληρώσει τέτοιες αποζημιώσεις αναδρομικά. Και έχει και αναδρομική ισχύ βεβαίως, το οποίο είναι... Τι γίνεται τώρα, επικοινωνήσατε εσείς με τον κύριο Κικίλια σε αυτό το κομμάτι, είχατε μια επαφή? Εγώ το συνάντησα τον υπουργό για αυτό, τον ενημέρωσα πλήρως για το πώς έχει το θέμα και εργαζόμαστε στο να βρεθεί μια λύση προς την κατεύθυνση και της ασφάλισης των νοσοκομείων και της απάλυψης αυτών των απαράδεκτων παρενεργειών της εγκυκλή, η οποία πρέπει να αποσυρθεί, βέβαια, πρέπει να αλλάξει. Πάντως το σημαντικό από αυτά που συζητιούνται τις τελευταίες μέρες και από αυτό που προκύπτει νομίζω και από πηγές του Ιατρικού Συλλόγου του Πανελληνίου, του δικού σας δηλαδή, είναι ότι η διατύπωση ότι συχνά ιατρικά σφάλματα πλέον οφείλονται στο burnout που αντιμετωπίζουν οι γιατροί. Και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πώς το βιώνετε το burnout σαν δημόσια νοσοκομεία. Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Τι σημαίνει burnout, να καταλάβει ο κόσμος. Οποιοδήποτε δηλαδή ιατρική επιπλοκή, που είναι κάτι αναμενόμενο, να το πω έτσι, mm-hmm. Να πηγαίνει και να κρίνεται ως ιατρικό ασφάλμα ή ιατρική αμέλεια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τώρα, το burnout είναι η εξουθένωση των γιατρών. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Αφορά πολύ μεγάλο ποσοστό των γιατρών και έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας. Τα ελληνικά νοσοκομεία ξέρετε ότι δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες εργασίας. Το burnout σε περνά το 50%. Το 50% των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία είναι εξουθενωμένοι. Καλούνται εξουθενωμένοι να παράσουν τις υπηρεσίες τους. Ακριβώς. Μάλιστα. Το κρατάμε. Αυτό το burnout πώς μπορεί να διορθωθεί? Δηλαδή μιλάμε προφανώς για πολιτικές που θα θέλουν βάθος χρόνου να εφαρμοστούν για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να γίνει το νοσοκομείο, το κρατικό, πώς πρέπει να λειτουργεί. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θα την κάνουμε μια άλλη φορά εδώ στο στούντιο που δεν θα σας πετυχαίνουμε ανάμεσα σε χειρουργία. Δεν γίνεται, ναι. Ναι, γιατί και εγώ είμαι μεταξύ χειρουργείων. Ναι, το καταλαβαίνω. Να το πούμε αυτό. Ότι είναι μεταξύ χειρουργείων σας προλάβαμε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα ως κοινωνία για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Δεν πρέπει απλώς να τα εντοπίζουμε. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξαδάκτυλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο έργο σας.